Επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέντη. Και αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της ένατης υποδρομίας. Είναι για την πρωτοπορία ο Τζον Φούσκ από την εξωτερική. Στην συνέχεια είναι Ντόνα Ειρήνη και Μονεμβασιά που δεν έφυγε και τόσο καλά από το μηχάνημα εκκίνησης. Πιέζει τον πρωτοπόρο Τζον Φούσκ από την εξωτερική και θέλει να οδηγήσει αυτή την κούρσα. Μονεμβασιά στην πρωτοπορία, Τζον Φούσκ στην δεύτερη θέση, είναι η Ντόνα Ειρήνη στην συνέχεια από την εξωτερική που θέλει να προωθηθεί και να ακολουθήσει την πρωτοπόρο. Καλιτράνς είναι στην τέταρτη θέση. Ενώ πιο πίσω είναι Σουπέρια, είναι Στέλλα Μάρις, Ροσινάντις Γουέι και Λιμπερέιτορ. Τα άλογα είναι λίγο πριν από το ύψος των 600. Μονεμβασιά στην πρωτοπορία, Ντόνα Ειρήνη που καλπάζει από την εξωτερική. Τζον Φούσκ ακολουθεί στην συνέχεια. Καλιτράνς απ' έξω, Σουπέρι από το Κάγκελο, Ροσινάντις Γουέι ακολουθούν. Μονεμβασιά οδηγεί πάντα την υποδρομία. Τζον Φούσκ και τον Αιρίνη είναι στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Μονεμβασιά οδηγεί πάντα την κούρσα, Τζον Φούσκ από την εξωτερική θέλει να επιτεθεί στην πρωτοπόρο αλλά και η Ντόνα Ειρήνη δεν αρχίζει να υστερεί. Η Μονεμβασιά μπαίνει πρώτη στην είσοδο της ευθείας. Ο Τζον Φούσκ την επιτίθεται από την εξωτερική, ο Ροσινάντις Γουέι κάνει φίνις απ' έξω αλλά και ο Λιμπερέιτορ στα τελευταία μέτρα από την εσωτερική. Ο Ροσινάντις Γουέι θα πάρει την νίκη για την δεύτερη θέση, η μονομαχία είναι τελικά ο Λιμπερέιτορ που παίρνει εύκολα την δεύτερη θέση. Επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέντη. Και αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της ένατης υποδρομίας. Είναι για την πρωτοπορία ο Τζον Φούσκ από την εξωτερική. Στην συνέχεια είναι Ντόνα Ειρήνη και Μονεμβασιά που δεν έφυγε και τόσο καλά από το μηχάνημα εκκίνησης. Πιέζει τον πρωτοπόρο Τζον Φούσκ από την εξωτερική και θέλει να οδηγήσει αυτή την κούρσα. Μονεμβασιά στην πρωτοπορία, Τζον Φούσκ στην δεύτερη θέση, είναι η Ντόνα Ειρήνη στην συνέχεια από την εξωτερική που θέλει να προωθηθεί και να ακολουθήσει την πρωτοπόρο. Καλιτράνς είναι στην τέταρτη θέση, ενώ πιο πίσω είναι Σουπέρια, είναι Στέλλα Μάρις, Ροσινάντις Γουέι και Λιμπερέιτορ. Τα άλογα είναι λίγο πριν από το ύψος των 600. Μονεμβασιά στην πρωτοπορία, Ντόνα Ειρήνη που καλπάζει από την εξωτερική, Τζον Φούσκ ακολουθεί στην συνέχεια. Καλιτράνς απ' έξω, Σουπέρι από το Κάγκελο, Ροσινάντις Γουέι ακολουθούν. Μονεμβασιά οδηγεί πάντα την υποδρομία. Τζον Φούσκ και τον Αιρίνη είναι στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Μονεμβασιά οδηγεί πάντα την κούρσα, Τζον Φούσκ από την εξωτερική θέλει να επιτεθεί στην πρωτοπόρο αλλά και η Ντόνα Ειρήνη δεν αρχίζει να υστερεί. Μονεμβασιά μπαίνει πρώτη στην είσοδο της ευθείας. Ο Τζον Φούσκ την επιτίθεται από την εξωτερική, ο Ροσινάντις Γουέι κάνει φίνις απ' έξω αλλά και ο Λιμπερέιτορ στα τελευταία μέτρα από την εσωτερική. Ο Ροσινάντις Γουέι θα πάρει την νίκη για την δεύτερη θέση, η μονομαχία είναι τελικά ο Λιμπερέιτορ που παίρνει εύκολα την δεύτερη θέση.